επόμενη ομιλήτρια, κλείνοντας ουσιαστικά την έναρξη του συνεδρίου, είναι μια γυναίκα που διαπρέπει στο εσωτερικό. Μια και χθες είχαμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, είπαμε λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Μαζί μας λοιπόν η κυρία Αθηνά Κανιούρα, Digital Managing Director της Accenture, όπου θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Digital Trust Index, όπου ουσιαστικά στη συνεργασία μαζί με το ΣΕΠΕ θα αποτυπώσουμε το ψηφιακό αποτύπωμα για την Ελλάδα στο κομμάτι της τεχνολογίας. Κυρία Κανιούρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο σκοπός της παρουσίασης που θα κάνουμε και μιας έρευνας που έχει κάνει η Accenture σε 45 χώρες, θα σας δείξουμε τα αποτελέσματα βασικά για την Ελλάδα σε σύγκριση με 18 χώρες, είναι πως η Ελλάδα συγκρίνεται με τις αναπτυγμένες χώρες, βάζοντας και δύο αναπτυσσόμενες χώρες μέσα στο pool, όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία, την χρήση ψηφιακής τεχνολογίας από τους πολίτες, από την κυβέρνηση, τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας όσον αφορά την καινοτομία και την έρευνα και επίσης πώς γίνομαστε εμείς ranked σε σχέση με τις υπόλοιπες 18 χώρες στο κομμάτι του νομοθετικού πλαισίου πάνω στην ψηφιακή τεχνολογία, στο κομμάτι της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στα μέσα ενημέρωσης, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Και επίσης, ποιο είναι το adoption, η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών από την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε, και μπορείτε να διαβάσετε και το κείμενο, να σας δώσω λίγο την βάση των δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε τη συγκεκριμένη έρευνα. Η έρευνα αυτή, όπως είπα, έγινε σε 45 χώρες. Πήραμε δείγμα 18 χωρών αρχικά για να γίνει η έρευνα. Χρησιμοποιήσαμε 100 παραμέτρους, οι οποίες ήταν οι ίδιες παραμέτρους σε όλες τις χώρες, για να υπάρχει μια κοινή βάση σύγκρισης της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες. Επίσης, χρησιμοποιώντας διάφορες στατιστικές μεθόδους, φτιάξαμε ένα ίντεξ, ένα δείκτη σύγκρισης της Ελλάδας σε όλα τα επιμέρους κομμάτια σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, τα περιθώρια βελτίωσης στους δείκτες και επίσης που βλέπουμε ότι υπάρχει ένα trend, μια τάση της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας να υιοθετήσει περισσότερο την ψηφιακή τεχνολογία. Με βάση αυτό κοιτάξαμε 4 βασικές ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πού βρίσκεται μια αγορά ψηφιακά τώρα, τον τελευταίο χρόνο, οπότε κοιτάξαμε ουσιαστικά την περίοδο του 2016, από το αμέσως του 2015 έως το 2016, πώς μπορεί να βελτιωθεί, δηλαδή ποια είναι αυτά τα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την εικόνα της συγκεκριμένης χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες που είναι στο pool, πού χρειάζεται να επενδύσουμε και να εστιάσουμε προκειμένου να υπάρχει αυτή η βελτίωση και πώς μετράμε την πρόοδο ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί στην αρχή, για να έχουμε μία ψηφιακή οικονομία και ψηφιακή τεχνολογία στα πρότυπα των μεγαλύτερων χωρών του εξωτερικού. Και θα δείτε το συγκεκριμένο pool. Για το δείκτη χρησιμοποιήσαμε μία κλίμακα από το 1%. Θα δείτε ότι δεν είναι καμία χώρα που με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε έχει δείκτη 100, όλες έχουν περιθώριο βελτίωσης, αλλά υπάρχουν αρκετές χώρες ανεπτυγμένες όπως η Ολλανδία, η Αμερική, η Αγγλία, που πραγματικά είναι πολύ ψηλά στον δείκτη το συγκεκριμένο. Συνολικά, εμείς, με βάση το pool των 18 χωρών, είμαστε στο κατώτερο μέρος των 18 χωρών. Θα δείτε, είμαστε στο lower end της κλίμακας, αλλά με κάποια σημεία συγκεκριμένα, τα οποία αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα και ανωδικό trend, και σε κάποια άλλα σημεία που πραγματικά η βαθμολόγηση και η τάση που βλέπουμε είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Οι χώρες που συλλέξαμε δεδομένα, η έρευνα αυτή έγινε παράλληλα από την Accenture σε όλες αυτές τις χώρες. Την ίδια στιγμή, η ίδια δεδομένα, οι ίδιες πληροφορίες, με τα ίδια KPIs. Για την Ελλάδα έγινε από το Digital Customer και Analytics Innovation Center της Ελλάδας, οπότε είναι global τμήμα που σύγκρινε την έρευνα που έγιναν από τα υπόλοιπα τμήματα και στις άλλες χώρες. Και αυτό που κοιτάξαμε να κάνουμε είναι να έχουμε χώρες μέσα οι οποίες είναι ουσιαστικά πολύ ανεπτυγμένες, έχουν υιοθετήσει την ψηφιακή τεχνολογία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των επιχειρησιών, αλλά και των οικοκυριού, αλλά επίσης και χώρες που πληθυσμιακά είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα. Χώρες οι οποίες
είναι στην Ευρώπη. Ας υποθέσουμε, παραδείγματος χάρη, έχουμε χώρες όπως είναι η Αυστρία μέσα στο pool. Αλλά έχουμε και χώρες οι οποίες είναι αναπτυσσόμενες μεγάλες αγορές, όπως είναι η Ινδία και η Κίνα, για να δείτε λίγο το pool. Θεωρώ ότι κάποια αποτελέσματα θα είναι ενδιαφέρον και κάποια άλλα αποτελέσματα δεν θα τα περιμένετε από την έρευνα. Λοιπόν, είναι τέσσερα κομμάτια, τέσσερις πυλώνες που έχουμε κοιτάξει για να δούμε πώς συμβάλλουν στον ψηφιακό δείκτη. Τον κάθε πυλώνα τον έχουμε κάνει weighted, οπότε να συμβάλλει ο καθένας 25% του συνολικού index, του συνολικού δείκτη που έχουμε βγάλει για την Ελλάδα και για τις υπόλοιπες χώρες. Ο πρώτος δείκτης, ο πρώτος πυλώνας είναι η δημιουργία νέων αγορών, δηλαδή πώς μπορεί η ψηφιακή τεχνολογία και η χρήση των ψηφιακών επικοινωνιών να δημιουργήσει νέες αγορές μέσα στη χώρα, νέες επιχειρήσεις, νέες τεχνολογίες, αλλά επίσης πώς μπορεί και στις υπάρχουσες αγορές να γίνει μια επανεκκίνηση της ψηφιακής τεχνολογίας, ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ήταν και το μεγάλο φόκους της έρευνας. Το δεύτερο ήταν η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγή. Παραγωγή, εννοούμε εδώ πέρα την πρωτογενή παραγωγή και τη δευτερογενή παραγωγή. Όπως λέμε εμείς, όλο το supply chain ουσιαστικά της παραγωγής μέχρι να φτάσει στο τελικό καταναλωτή. Και εδώ θέλαμε να δούμε πώς μπορεί η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών να βοηθήσει την παραγωγή να γίνει πιο lean, πιο efficient, πιο effective και επίσης πώς μπορούν οι επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες, να μειώσουν τα κόστη, αλλά να αυξήσουν και τα κέρδη. Οπότε, δηλαδή, είχαμε δύο targets, και revenue-driven και cost reduction. Το τρίτο κομμάτι είναι η διαχείριση των επιχειρήσεων. Πώς οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα διαχειρίζονται την πληροφορία, πώς χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες, πώς μέσα των όλο του chain που υπάρχει από τη στρατηγική, από την ατζέντα, από το network που έχουν, από το collaboration κομμάτι και ειδικότερα την έρευνα και την ανάπτυξη μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δείκτη. Και τελευταίο είναι η θεμελίωση ευνοϊκού κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και αν ευνοεί την χρήση ψηφιακής τεχνολογίας. Οπότε, με βάση αυτό, ξεκινάμε με κάθε πυλώνα και εδώ θα δείτε συγκριτικά πού γίνεται rate η Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες. Ξεκινάμε με τη δημιουργία νέων αγορών. Θα δείτε η Ελλάδα στο συγκεκριμένο κομμάτι δημιουργία νέων αγορών δεν πάει τόσο άσχημα. Δηλαδή υπάρχουν χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία, ακόμη και η Ιαπωνία, παρόλο που φαίνεται περίεργο, που είναι χαμηλότερο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο λόγος που είναι αρκετά υψηλά η Ελλάδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες δεν είναι τόσο στο κομμάτι των online συναλλαγών, online διαφήμισης. Γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες δυνατότητες, αλλά είναι κυρίως όσον αφορά την διαδικτυακή επικοινωνία των πελατών, τη διαδικτυακή επικοινωνία των επιχειρήσεων. Την χρήση κινητής τεχνολογίας στην Ελλάδα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά penetration παγκοσμίως, η χρήση κινητής και ίντερνετ, και επίσης το penetration της ψηφιακής τεχνολογίας στα νοικοκυριά. Με βάση μια έρευνα που έχει γίνει, η ηλικία χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας στα νοικοκυριά ξεκινάει αυτή τη στιγμή από και μία έρευνα που έχουμε κάνει και εμείς μαζί με το MIT και το Stevens Institute, ξεκινάει από 5 χρονών. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι το adoption που υπάρχει από την ελληνική οικογένεια όσον αφορά όλα τα ψηφιακά μέσα είναι πολύ μεγάλο και πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής. Το πρόβλημα που υπάρχει στο συγκεκριμένο πυλώνα είναι η υιοθέτηση των επιχειρήσεων και των εταιριών όσον αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή υποδομή, δεν υπάρχει τεχνογνωσία και γι' αυτό στο συγκεκριμένο κομμάτι η Ελλάδα έχει γίνει η rate τελευταία. Απλά με βάση το μέσο όρο, επειδή υπάρχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι πολύ active, υπάρχει το penetration του δικτύου και υπάρχει η χρήση στα νοικοκυριά όλης της ψηφιακής τεχνολογίας, ανεβαίνει ο μέσος όρος. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ψηφιακή ωριμότητα της Ελλάδας όσον αφορά την παραγωγή. Εδώ πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Ο βασικός λόγος είναι ότι ειδικότερα στην πρωτογενή παραγωγή, και θα δείτε ένα παράδειγμα
εργοστάσια, περιουσιακά στοιχεία και εξοπλισμός, δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου η ψηφιακή τεχνολογία, δεν χρησιμοποιούνται ψηφιακές πλατφόρμες, δεν υπάρχει αυτοματοποίηση, ψηφιδοποίηση της παραγωγής. Ένα παράδειγμα που θα δώσω είναι ότι ακόμη και στην Ινδία, που μιλάμε με την Ινδική κυβέρνηση για την αγροτική παραγωγή, χρησιμοποιούν στις περιοχές drones για να μπορέσουν να κάνουν monitor ουσιαστικά την αγροκαλλιέργεια, την οποία φυσικά σε χώρες σαν την Ελλάδα και τη Γαλλία ούτε καν έχει ξεκινήσει. Ένα άλλο βασικό κομμάτι είναι ότι, και πάλι με βάση και κάποια KPIs που έχουμε δει, η αντίσταση των επιχειρήσεων να οδηγηθούν στην ψηφιδοποίηση σε μερικούς παράγοντες, λόγω της αντίστασης είτε των συνδικάτων που υπάρχουν μέσα στα εργατικά κέντρα, αλλά επίσης, ειδικότερα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, προκειμένου να αντικαταστήσουν το προσωπικό με κάποιες αυτοματοποιημένες διαδικασίες, είναι κάτι το οποίο παίρνει πάρα πολύ χρόνο και οι επιχειρήσεις δεν είναι τόσο πρόθυμες να το κάνουν. Οπότε, γι' αυτό ο δείκτης ο συγκεκριμένος είναι πολύ χαμηλός, ειδικότερα για την Ελλάδα και για την Γαλλία. Προφίλ ψηφιακής ωριμότητας της Ελλάδας. Είμαστε χαμηλότεροι στο δείκτη. Η δεύτερη, όπως βλέπετε, είναι η Ινδία. Εδώ, ουσιαστικά, είναι αυτό που είπαν και οι πρώτεροι ομιλητές, είναι πιάνει όλα τα κομμάτια του digital από την ανάλυση δεδομένων, από τη διαχείριση του CRM, από την έρευνα και τις επενδύσεις. Επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, επενδύσεις στο e-learning, επενδύσεις στο digital communication, σε collaboration platforms. Οτιδήποτε δηλαδή εμπεριέχει παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση και μια κοινωνία να οδηγηθεί στην εποχή της ψηφιδοποίησης και αυτοματοποίησης. Εδώ πραγματικά τα ευρήματα είναι πολύ χαμηλά και θα έλεγα ότι αυτό που κρατάει στα επίπεδα αυτά την Ελλάδα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή η Ελλάδα έχει εξαιρετικά άξια στελέχη, τα οποία έχουν γίνει adapt και έχουν μάθει όλες τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να περάσουν μέσα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις μία αλλαγή και μία τάση να πάμε από τους κλασικούς τρόπους διαχείρισης των επιχειρήσεων σε πιο ψηφιδοποιημένους. Διαφορετικά, χωρίς αυτό το ίντεξ, ο δείκτης θα ήταν κοντά στο 3, δηλαδή κοντά στο 0 ουσιαστικά, ακόμη χαμηλότερος. Και το τελευταίο είναι η θεμελίωση ευνοϊκού, κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Όταν είδα τα αποτελέσματα, εδώ θα ήθελα να πω ότι ήμουν λίγο έκπληκτη, γιατί περίμενα ότι θα ήμασταν πολύ χαμηλότερα στο συγκεκριμένο. Θα εξηγήσω όμως πώς βγήκε το συγκεκριμένο ίντεξ. Όπως βλέπετε, οι χώρες που είναι χαμηλότερα, με την εξαίρεση της Ιταλίας, είναι η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία, που δεν υπάρχει κανένα ρυθμιστικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Τώρα μπαίνουν στη διαδικασία. Η Ιταλία είναι μια αξιόλογη περίπτωση, γιατί έχουν αλλάξει το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο τους τελευταίους 6 μήνες. Οπότε, με βάση τα δεδομένα που είχαμε τους πρώτους 6 μήνες, δεν υπήρχαν πολλά πράγματα, αλλά περιμένουμε του χρόνου ουσιαστικά να ανέβει σε πολύ υψηλότερη θέση. Τώρα, για την Ελλάδα. Αυτό που κρατάει υψηλά την Ελλάδα είναι σίγουρα η αγορά εργασίας. Εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, δυναμικό το οποίο μπορεί να ταπεξέλθει σε όλα τα challenges του ψηφιακού κόσμου. Δεν έχουμε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις. Αυτό ήταν από τα χαμηλότερα ίντεξ που είχαμε. Δεν υπάρχει το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο. Δεν θα έλεγα τόσο κατάλληλο, όσο διαφανές κανονιστικό πλαίσιο και ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση της ψηφιακής τεχνολογίας. Και όσον αφορά, το οποίο ήταν ενδιαφέρον, την συναλλαγή των πολιτών με την κυβέρνηση, με τους οργανισμούς, στο ψηφιακό κομμάτι, ο δείκτης ήταν 0. Δεν είχαμε ουσιαστικά, σε σχέση, όταν κάναμε rated με τις υπόλοιπες χώρες, πραγματικά είχαμε το χαμηλότερο ποσοστό και είναι το KPI, η παράμετρος που αξιολογήσαμε, που
Κάναμε rate χειρότερα και από τις 48 χώρες που αναλύσαμε και είναι το μεγαλύτερο κομμάτι βελτίωσης. Τώρα, συνολικά όπως βλέπετε, πόσο ψηφιακή είναι η οικονομία μας. Είμαστε δεύτεροι από το τέλος σε σχέση με τις 18 χώρες. Χειρότερη είναι η Ινδία, αλλά η Ινδία με τους ρυθμούς ανάπτυξης και ψηφιακού adoption θα ξεπεράσει πολλές από τις επόμενες χώρες. Ούτως ή άλλως είδατε το projection του GDP της αύξησης της Ινδίας είναι στο 6% τον επόμενο χρόνο. Και η αυτοματοποίηση και η υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας υπολογίζεται στην Ινδία ότι θα αυξηθεί κατά 25% μέσα στο επόμενο τρίμηνο, όχι στον επόμενο χρόνο. Οπότε, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Υπάρχουν πολλά opportunities, υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες και θα έλεγα προθυμία από τις επιχειρήσεις να πάνε σε ένα τέτοιο δρόμο, ψηφιδοποίηση, αυτοματοποίηση, υιοθέτηση ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά θα πρέπει να βοηθήσει και το κανονιστικό, ρυθμιστικό πλαίσιο και το κυβερνητικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια ουσιαστική βελτίωση. Τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Θα δείτε εδώ με βάση την ανάλυση που κάναμε ότι περιμένουμε ότι οι 10 μεγαλύτερες οικονομίες του 2020 ουσιαστικά θα έχουν έξτρα 1,36 δις όσον αφορά το ΑΕΠ από την ψηφιακή τεχνολογία. Και ο επόμενος στόχος μας είναι να φτιάξουμε το ίντεξ ανακλάδο. Οπότε να πάμε industry per industry, να βρούμε ουσιαστικά στους 4 πυλώνες που είδατε ποια είναι οι ουσιαστικοί λόγοι που μπορούν να κάνουν drive την υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας και με κάθε βιομηχανία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και σε όλους τους τομείς, να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουν σε μια υιοθέτηση και σε μια μεταμόρφωση της συμπεριφοράς και της ψηφιακής τεχνολογίας μέσα στις επιχειρήσεις τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να ήταν χρήσιμα αποτελέσματα για εσάς όσον αφορά την ελληνική αγορά.